Καλησπέρα σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο στο κανάλι. Και σήμερα, όπως έχετε δει από το thumbnail, έχουμε μια ανασκόπηση του Google League, αλλά δεν είναι μια τυχαία ανασκόπηση, όπως έχετε καταλάβει από το τίτλο που έχω βάλει στο βίντεο. Έχουμε κάνει το καλύτερο μας ρεκόρ στο FIFA. Το θέμα είναι αν θα καταφέρουμε αυτό το στόχο που προσπαθώ όλη τη χρονιά, να πάμε Golden. Αυτό είναι το θέμα, είναι δύσκολο. Πάμε να δούμε μια την ομάδα που έχω κατεβεί, που θα δείτε είναι μια ομαδάρα. Η Μέντε να φορτώσει. Βλέπετε εδώ με τι ομάδα έχουμε κατεβεί. CBCR μαζί με Κιμπέπε, κλασικό σε Ρουφιέρ Icon εδώ στο τέρμα. Πάντα θα έχω ένα Ρουφιέρ μέχρι να φύγει. Δεξί μπακ πρώτη φορά χρησιμοποίησα τον Ζάο Καντσέλο. Θα δείτε στο gameplay πως ήταν ο Ζάο. Left back Αλεξάνδρου, τον έχετε δει και σε βίντεο τον Γαλαμάντρε. SF Ντόμπελε, κλασικά τον έχω κάνει. Μισή Βαϊνάλντον που ήταν φρέσκο, τον έκανα πριν ξεκινήσω το γουλού. Χάι, όπως βλέπετε. Και εδώ First owner are tradable Alan Saint-Maximin. Τον έχω βγάλει, παιδιά, αυτόν τον Alan Saint, τον έβγαλα από το 85-92. Τρομερή κάρτα, κουβάλισε full στο γούλου, δείτε το stats. Τρομερός Alan Saint, ήμασταν τυχεροί επιτέλους και βγάλαμε κάτι ακραίο. Αριστερά Douglas, για αυτός πολύ καλή κάρτα, αξιόλογη, με ένα Denta είναι top notch. Κάμε όπως συνήθως ο Bruno Fernandes, βλέπετε ότι έχουμε παίξει 73 μάτς μαζί του με αυτή τη γκάρτα, 63 γκολ είναι, έχει πολύ καλό impact και κλασικά striker Vincent Mengender. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο παιχνίδι να δούμε με ποιον αντίπαλο θα μας ματσάρει. Είναι το πρώτο μάτς του Wookie League αυτό που βλέπετε. Βλέπετε ότι ο αντίπαλος έχει κόκκινο μέσα σε 99, okay. Γενικά το Summer Hit είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πρόμο για το τέλος του FIFA, μπορώ να πω. Βγάζουν τρομερές κάρτες οι οποίες σε βοηθάνε να μείνεις στο παιχνίδι, να μην το παρατήσεις. Αυτό είναι καλό από την EA. Είναι ένα καλό πρόμο πιστεύω. Έχουν βγάλει όλες τις κάρτες στα packs και την Παρασκευή είπαν ότι θα βγάλουν και τις Team of the Season κάρτες στα packs. Καλό αυτό. Οπότε γενικά θα πέσει και το market, οπότε αυτό είναι καλό που μπορείτε να αγοράσετε όποιο παίκτη θέλετε πλέον. Σιγά σιγά θα αρχίσουν να πέφτουν εκεί τιμές. Είδαμε και βγήκε ένα IPL guarantee και πέσαν όλα. Δεν το έχω κάνει το IPL guarantee και ούτε πρόκειται, να σας πω την αλήθεια. Γιατί δεν χωράει κάτι παραπάνω στην ομάδα μου, ας πούμε. Το μόνο που θα μπορούσα να βάλω στην ομάδα μου είναι. Γενικά η ομάδα μου, το μόνο update που θέλω να αλλάξω είναι ο Cancelo. Όχι επειδή είναι κακός, αλλά επειδή θέλω ένα right back που να έχει καλύτερο strength από τον Cancelo. Γιατί τρώει πολλά out strength ο Cancelo γενικά στο gameplay. Όπως βλέπετε, πρώτο παιχνίδι 2-2 με τον αντίπαλο εδώ πέρα από το 99 μέση. Ξεκινάμε, ήδη μας βάζει με δύσκολο αντίπαλο. Ο Μπεν Γκέντερ εκεί θα τους κάνει παιδάκια για το 3-2 στο 52. Και εδώ όπως βλέπετε, δείτε λίγο αυτή τη φάση. Μου κλέβει την μπάλα στο κέντρο, κάνει γιώμα και ο Σάρντ κάνει κεφαλιά στο πουθενά. Και από αυτή τη φάση θα φάμε γκολ. Δηλαδή, really nigga. Πραγματικά εδώ πέρα πρέπει να μπει το really nigga. Δηλαδή, ok. Και εδώ ο αντίπαλος πανηγυρίζει έξαλα στο 85, αλλά θα το πληρώσει αυτό το γκολ που του δώσει σε λίγο. Γιατί όπως βλέπετε στο 89 ο Αλεξάνδρο, το καλύτερο left back στο παιχνίδι, θα τη δώσει στον Αλάνιο και ο Άγιος Μαξιμινίαντας θα το στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το 4-3 στο 90. Του χάρισε ένα γκολ, αλλά ευτυχώς δεν κόστησε σε εμάς αυτό. Και έχω βάλει και τη φάση εδώ να δείτε μία. Βλέπετε τα σούτ εδώ, ίδια μπαλαντσαρισμένα. Έχω βάλει εδώ τη φάση. Τσεκάρετε τη λίγο. Ο Σάρ κάνει κεφαλιά στο πουθενά. Η μπάλα περνάει και σου πάει να κάνει κεφαλιά, ρε φίλε. Πού κάνεις κεφαλιά, ρε αγόρινα μου. Τέλος πάντων. 4-3. Δεν φταίει ο Σάρ, εννοείται. Κλασική. Αυτό είναι θέματα της EA, όχι του Σάρ. Δεν φταίνει οι παίχτες για αυτά που γίνονται. Γενικά αυτό το μάτς, γενικά αυτό το γουλού είχε πάρα πολύ scripting. Δηλαδή, Ιούλιο μήνα, μέσα αρχές Ιουλίου να έχει τόσο πολύ scripting. Εντάξει, delay δεν είχε, μπορώ να πω. Αυτό το δίνω στην EA. Είχε λίγο, δεν είχε πολύ delay. Και δείτε εδώ πως θα μας βάλει τον κουλάντι πάλι. Με κοντρά, γι' αυτό θέλω να τον πιω σου κάτσελο κυρίως. Χάνει πολλές φάσεις εκεί πέρα που είναι να βάλει το στέκ. Βέβαια θα μπει τα τον Νεϊμάρ το 40. Πόσο στρέγγ έχει ο Νεϊμάρ, 30 ή 40, κάπου εκεί. Το χάσα, εντάξει, FIFA το 58 φύζεται, βλέπετε. Αυτό είναι το δεύτερο παιχνίδι να πω. Μέχρι στιγμής που πάμε με τη σειρά, βλέπετε και ο Ντούγκλας. Σκοράρει και αυτό. Γενικά, αυτό που μου άρεσε με την ομάδα με αυτή την ομάδα συγκεκριμένη είναι ότι τα εξτρέμ μπορούν και σκοράρουν. Δηλαδή σε άλλες ομάδες που είχα φτιάξει είχα πάρα πολύ μεγάλο θέμα με το να σκοράρουμε τα εξτρέμ. Τώρα σκοράρει και ο Maximin και ο
και ο Ντούγκλας, Μπρούνο κλασικά. Και το καλό είναι ότι όλοι τους έχουν 5-star weapon στην επίθεση, οπότε αυτό με βοηθάει full, δεν χρειάζεται να ψάξω ποιο πόδι να σουτάρω, σουτάρω με το αριστερό με το δεξί. Και αυτό μπερδεύει και τον αντίπαλο γιόλας, γιατί δεν ξέρει μα μαρκάρει. Όπως βλέπετε εδώ, άνετα τον κερδίζουμε να τρία τον αντίπαλο. Θα κάνει και ένα λάθος offside trap. Ο Μπεν Γιέντερ με chip shot θα κρεμάσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα για το 1-4. Αλλά ο αντίπαλος δεν βγαίνει ακόμα. Όλοι δεν το έχουμε πάρει και αντάματρα, ωραία αλλαγή μαζί με τον Λοζάνο, τον Foot Birthday, ναι. Εδώ θα πάρει μια κόντρα αντάμα, λάθος του αντίπαλου. Ο Μπρούνο δεν τα χάνει αυτά. Έχω και λίγο hype να δούμε την Παρασκευή τι θα βγάλει η εταιρεία στη νέα σεζόν, αν θα βγάλει κάτι καλό. Prime Icon, παιδιά, δεν ξέρω αν θα κάνω, ας πω την αλήθεια, παίζει να κάνω. Θα ήθελα να κάνω ένα, είναι αλήθεια, 10 μέρες θέλει ακόμα, θα ήθελα να κάνω ένα Prime Icon. Μπάς και μας δώσει κανένας ένα πρώτα γεμπή δεξί μπακ. Αλλά δεν ξέρω μια αλήθεια. Θα δείξει. Εδώ ο αντίπαλος 5-1. 4 σουτ, είχε 2 στην εστία και τα... και το να το βάλε. Προχωράμε. Επόμενος αντίπαλος. Πρώτα αυτός από τις πιο θεωρητικά εύκολες ομάδες που αντιμετώπισε στο Γουλού. Αλλά όπως βλέπετε, ο αντίπαλος σε όλο το παιχνίδι παίζει dropback, έχουμε 0 shoot και οι δυο μας. Και από αυτή τη φάση ο Λεγκλέ θα πάρει την μπάλα, ο Μπρούνο του την ξαναπαίρνει, αλλά για κάποιο λόγο δεν θέλει να πάρουμε την μπάλα. Και ο αντίπαλος θα πατήσει περιοχή με τον Neymar, θα κάνει ένα fake shot, θα εκτελέσει με το δεξί του Ney. Και στο 81 θα μας στείλει σπίτι μας, είχα 5-0 εκείνη τη στιγμή και με, αυτή, και με αυτό το goal εδώ πάει να γίνει 5-1 όμως. Ο Ντομπελέ θα βγάλει μια φανταστική παλιά στον αντάμα, το super sub της συμφοράς. Θα τη γυρίσει τον Μπρούνο και δείτε τελείωμα που κάνει ο Μπρούνο. Εδώ ο Γιούγκεν δεν το πιστεύει με τίποτα. Δείτε ότι χάνει ο Μπρούνο Φερνάντες. Και το έχω βάλει και εδώ, τσεκάρετε λίγο για να δείτε τι στέλνει, πέφτει γενικά. Ο Αντάμα κάνει μια πολύ ωραία σέντρα. Στοχεύω μέσα, ο Μπρούνο τη στέλνει έξω. Να βλέπετε εδώ, το βελάκι δείχνει μέσα. Η μπαλά πάει έξω. Μόνο και μόνο για να κερδίσει ο αντίπαλος. Ένα μάτς που έχει ultimate drawback. Και στα καπάκια. Μετά από αυτό το μάτς θα μας ματσάρει με αυτή την ομάδα. Όπως βλέπετε στην άμυνα έχει Virgil χρυσό και Vertonghen χρυσό, οι οποίοι ήταν αδιαπέραστοι σε όλο το παιχνίδι να πω. Γενικά παίζει πολύ ρόλο τι παίχτες έχεις άμα θέλει να σε βοηθήσει η εταιρεία. Όπως βλέπετε ανοίγουμε το σκορ να μην στο 22. Ένα μήνα αλλά από τον Kiko Glitch, προφανέστατα, κλασικά. Ο Big Sadio θα μας πετσοκόψει εδώ, απλά θα τρέξει ευθεία ο αντίπαλος και δεν θα το δώσει ποτέ. Φτιάξει τον Νέα, τον Κανσέλο σαν να μην υπάρχει. Τα κουνάκι που εγώ άμα το έκανα αυτό δεν θα έβγαινε ποτέ, γιατί όποτε κάνουμε τα κουνάκια του δίνει στον αντίπαλο. Λέει 1-1 Ryan Mars. Αλλά το αποκορύφωμα θα γίνει, όχι σε αυτή τη φάση, την επόμενη. Εδώ το έχω βάλει αυτό για να δείτε ότι ο Neymar στο προηγούμενο παιχνίδι η ίδια φάση μας την έβαλε. Εμείς τη χάνουμε με τον Bruno εδώ. Και εδώ το αποκορύφωμα σε αυτή τη φάση ο αντίπαλος από το σπίτι σουτάρει με τον Vertonghen και ξανασουτάρει από το σπίτι με τον Mané στο γάμα 1-2. Βλέπετε εδώ, τα συγχαρητήριά σας στην EA εδώ. Φανταστική ανάπτυξη ο αντίπαλος, δηλαδή ωραίο passing game. Απλά δεν είχε κάνει τίποτα και βαράει δύο σούτ από ξερά από που να είναι και γκολ. Αλλά εμείς δεν αφήνουμε το παιχνίδι εκεί, έχει φτάσει το παιχνίδι στο 90, ο Αντάμα περνάει. Του κάνει φάουλ ξεκάθαρο εδώ, δεν δίνει τίποτα, ξανασηκώνει το Αντάμα και άλλο φάουλ εδώ, τίποτα. Η εταιρεία δεν δίνει τίποτα εδώ και μας χαλάει ουσιαστικά τη μόνη ευκαιρία μπας και ισοφαρίζουμε. Βλέπετε εδώ, ξεκάθαρο φάουλ, δεν δίνει τίποτα. Ο Αντάμα ξανασηκώνεται, αλλά τίποτα δεν δίνει η εταιρεία. Ο Vertonghen τον έκοψε εκεί, μάλιστα, ναι. Εντάξει, εδώ ήμουν αφουκού. Αλήθεια είναι, δεν έπαιζα. Ένα 3 εδώ δεν έχω να πω κάτι, δεν έπαιζα. Και το corner το πήρε επειδή την πέταξα εγώ μόνο που δεν έπαιζα καν. Ένα 3, Big Sadio. Βλέπετε εδώ την κολυμπάτη με το Μανέ, το ξαναβάλει ξανά. Σούτα από που να είναι με το Vertonghen, του ξαναστρώνεται ο Μανέ στο παραθυράκι τη εστία του Ρούφι. Δείτε εδώ, σούτ από που να είναι και ξανά του στρώνεται η μπάλα. Και κλεισμένος, βλέπετε εδώ, αποκλεισμένος από το Σάρι, δείτε που πάει η μπάλα. Στο γάμα, όχι από το Σάρι, δεν είναι το πελισσόρι. Αυτά, δεύτερη νίκη μας, τώρα έχουμε 5-2 ρεκόρ να ξέρετε. Γενικά πολύ, πολύ τράχαρντ έχει πέσει στο Βουλούνι, αλήθεια, γιατί έχουν φύγει και αυτοί που ήταν οι chill παίχτες. Έχουν μείνει μόνο οι tryharders και είναι κακό αυτό, είναι αλήθεια. Αλλά οκ, okay. Παλεύεται. Ακόμα τουλάχιστον έχει καλό gameplay. Αυτό είναι η αλήθεια, δεν έχει καθόλου delay πλέον. Γιατί βασικά έχει ένα match που
έχει delay και αυτό το match είναι αυτό που βλέπετε μπροστά σας. Αλλά εντάξει, τσεκάρετε λίγο. Εδώ πέρα είμαστε το 67 και η εταιρεία κολλάει. Να πω ότι δεν φταίει το ίντερνετ μου, γιατί όλα τα άλλα δουλεύανε. 1-2. Κολλάει το παιχνίδι και φτάνει. Εδώ δεν φταίει, δεν είναι θέμα lag και θέμα σύνδεσης. Είχαν ένα θέμα οι servers εκεί πέρα, γιατί Σάββατο απόγευμα νομίζω είχε ένα θέμα EA και όταν έμπαινε σου λέγε ότι δεν δουλεύουν οι servers και μετά, πάλι σε ξανά βάζει, δεν ξέρω τι είχε κάνει. Και εδώ πάλι κολλάει όπως βλέπετε. Ο Σάρμου εδώ πέρα τον βλέπετε έχει σταματήσει να κουνιέται, δεν κάνει τίποτα, δεν πάει να τον κουνήσω καν. Και ο αντίπαλος από εκεί που δεν υπήρχε με αυτά τα δύο, lags καταφέρνει και σκοράρει και ισοφαρίζει το παιχνίδι. Εμείς όμως δεν το παρατάμε το μάτς, εννοείται. Στο 87 ο Αλάνιος θα μας ξελασπώσει για άλλη μια φορά. Θα κάνουμε σους στην EA. Όχι στον αντίπαλο, εντάξει δεν φταίει αυτός, δεν είναι δικό του το πρόβλημα. Δεν φταίει αυτός για αυτά που γίνονται. Λοιπόν, δεν το μου φτάσει στο 90, έχουμε εξασφαλίσει την νίκη άνετα από ό,τι φαίνεται. Πολύ εύκολα όπως βλέπετε, όμως you lost your connection with the EA servers. Ευτυχώς δεν έφαγα DC, παιδιά, δεν έφαγα DNF. Ευτυχώς. Σε αυτό δεν έφαγα DC. Γιατί, άντε, δεν πω τίποτα. Γενικά ήμουν πολύ ψυχή μέσα στο γουλού, δεν πέσε πολύ ρέτζ, είναι αλήθεια. Αν και έβλεπα βλακίες, δεν... ηρεμία. Γενικά, άμα θέλει να πάτε καλά στο γουλού, αυτό είναι να είστε ήρεμοι. Εδώ είναι ένα πάρα πολύ ωραίο γουλ από τον αντίπαλο, Κάμια 25 κόντρες να πάρει, επειδή έχει τότε Neymar. Γενικά από ό,τι έχω καταλάβει ο Neymar πρέπει να έχει φάει λίγο nerf. Γενικά ο χρυσός δεν φαίνεται πολύ, δεν τον έχουν πιο πολύ. Πιο πολύ έχουν τον Dodge αν έχουν ή το headliner. Νέα πάσα βλέπετε στον Bobby, τον Firmino. Strength ο Σάρο, Firmino τον περνάει σαν να μην υπάρχει, 2-0. 2-2 αντίπαλος και τα δύο φανταστικά goal. Αλλά ευτυχώς ήμασταν σε πάρα πολύ καλή φόρμα και δεν μπορούσαμε να χάσουμε αυτό το παιχνίδι. Από δικό μας εδώ το έχω βάλει να δείτε πόσο καλό είναι να έχετε ωραία CDM που να κόβουν και να μπορούν να δώσουν και πάσεις. Ο Ινόμπελ είδατε κάνε ένα τρομερό intercepting και ο Μπεν Παστελωτής κλασικά. Βλέπετε έχει επιστρέψει ο μπαμπάς, ο Μπαμπαντέρ. Φανταστικός. Και ο Μπρούνο εδώ θα τον γίνει φάουλ από το Βαράν, θα μείνει όρθιος. Θα μείνει, θα εκτελέσει 3-2. Ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ κλάσης του Μπρούνο Φερνάντες. Τρομερός παίκτης στο FIFA και στην πραγματική ζωή είναι αλήθεια ότι έχει ανεβάσει πολύ τη United σε επίπεδο. Είναι πάρα πολύ καλός. Και εδώ στο 61 έχουμε την ευκαιρία να το τελειώσουμε το παιχνίδι, αλλά όχι. Ο Ντούγκλας θα το στείλει στο δοκάρι. Δυστυχώς, αλλά το μάτσο θα το κερδίσουμε άνετα. Και αυτή είναι η ένατη νίκη μας. Έχουμε. Μέχρι εκείνη τη στιγμή είχαμε 9-2. Ήταν μόνο οι δύο ήττες που είχαμε κάνει αυτές που είχατε δει. Εδώ αντίπαζο βλέπετε έχω κάνει λάθος και του μαρκάρω τον Μπούτρα και δυστυχώς μένει μόνος και στάρει στον Ιαρπούς. Εδώ θα πάρει μια κοντρίτσα, αλλά εντάξει αυτόν τον δικαιολόγο ήταν πάρα πολύ καλός αντίπαλος. Είχε πολύ ωραία ομάδα. Ο Ντούγκλας πάλι θα μας κελασπώσει όπως βλέπετε, θα μειώσει σε ένα. Δεν βλέπετε πολλά γκολ από τα εξτρέμ μας, από τον Άλαν και από τον Ντούγκλας Κώστα. Πολύ ωραία γκολ που βαλάει και ο Μπεν και ο Μπρούνο, αλλά βλέπετε έχουμε γκολ και από το... και από τα extreme. Εδώ μια τρομερή κίνηση που στέλνουμε τον αντίπαλο στα μπαίρια και στέλνουμε την μπάλα στα αδίθια στο 58. Εδώ φανταστική κίνηση έχω κάνει. Αυτό να ξέρετε γίνεται με fake shot και L2. Το πατάτε και κάνει έτσι και μπερδεύει τους αντιπάλους full. Και από φτάσει στο 110 ο Μπρούνο θα κάνει το 3-2, δοκάρει και μέσα. Εδώ ο Μπρούνο Φερνάντες, βλέπετε πάντα σε όλες τις φάσεις. Και εδώ είναι η ουσία γιατί αξίζει να έχετε καλά super. Σε βλέπετε ο Λοζάνο κάνει, τρέχει ευθεία, ανοίγει την άμυνα του αντιπάλου, τη γυρίζει στον Μπρούνο. Θα γίνει και μια κόντρα, 4-2. Βλέπετε γι' αυτό αξίζει να έχετε καλά super subs. Και Αντάμα και Λοζάνο είναι φανταστικοί, βοηθάνε full την ομάδα όταν μπαίνουν. Και στο 117 ο αντίπαλος έχει ανοιχτεί πλέον, δεν μπορεί να προλάβει το Λοζάνο. Φινές στην απέναντι γωνία. Να σου πω την αρχή δεν περίμενα πως θα το βάζει βέβαια, αλλά οκ, okay, αυτό βάλε. Όλοι ότι θα κρινόταν κάτι διαφορετικό. 5-2, Irving Λοζάνο. Από τις αγαπημένες μου κάρτες στο FIFA είναι αλήθεια ο Λοζάνο. Τα αγαπημένα μου extreme. Αν και πιστεύω αξίζει πιο πολύ σαν super sub, γιατί όταν παίζεις βασικός δεν φαίνεται το pace σου. Ενώ όπως βλέπετε έχουμε πάει ήδη silver 1 και πάμε για τον goal 3. Δεν φαίνεται πολύ το pace σου άμα παίζεις βασικός. Ενώ όταν παίρνεις αλλαγή φαίνεται αυτή η διαφορά. Εδώ βλέπετε μια ομάδα που έχει ο αντίπαλος, τρομερή ομάδα. Και γενικά πολλούς χούλιτ έπαιξε αυτό το Σαββατοκύριακο. Με πολλούς χούλιτ, Ουσέμπιους πολλούς, θα τους δείτε κιόλας, έχει γέναν.
Πολλά πράγματα. Έχουν βγάλει πράγματα οι άνθρωποι. Πολλά. Εδώ ο Μπεν. Ωραίο fake shot. Alan Sent. Βλέπετε εδώ πόσο μεγάλο ρόλο παίζει το 5 weak foot, γιατί ο Maximen σουτάρει με το αριστερό. Αλλά ο αντίπαλος δεν έχει μπει τελευταία κουβέντα. 2-1. Άνετα. Γενικά αυτό που σκεφτόμουν ήταν μήπως έδιωχνα τον Cancelo και έκανα τον Lenglet και βάζα το Sar δεξί back. Δεν είναι κακή ιδέα αυτή βέβαια. Καθόλου κακή και θα παίζει απλά σε 7. Θα το δούμε. Γιατί σας είπα μόνο το δεξί back θέλω να αλλάξω. Για μετά εντάξει μόνο upgrade του παίρνει η ομάδα είναι στο τέρμα. Αλλά εντάξει τέρμα σιγά δεν έχει και μεγάλη διαφορά. Ποιο και να έχει. Είναι exactly the same. Δεν είναι ότι πιάνει κάτι παραπάνω. Τα συνηθισμένα αυτό. 3-2 εδώ όπως βλέπετε. Και εδώ θα κλειδώσουμε το παιχνίδι από το assist του Ντόμπελε. Βλέπετε πώς φαίνεται ο Ντόμπελε. Ντόμπελε και Βαϊνάλντουμ είναι οι κύριοι πυλώνες, τα έλεγα, της επίθεσής μου. Γιατί όλα ξεκινάνε από αυτούς και καταλήγουν στον κύριο εδώ ή στον Μπρούνο. 4-2 βλέπετε με τον Γερμανό, ο οποίος είχε 3 στα 3. 2 γκολ έβαλε. Γι' αυτό έφαγε και το σούς του. Δεν γίνονται. Και όπως βλέπετε έχουμε πάει γκολ 3. Γιατί αυτός ήταν ο στόχος. Ο στόχος του. Γουλή ήθελα να πάει ένα γκολ 3 χαλαρά έτσι. Βλέπετε ομάδα που είχε αντίπαλος. Αλλά είχα τόσο καλό ρεκόρ που εκείνη τη στιγμή που είχα κάνει 14 νίκες είχα ρεκόρ 14-6. Οπότε λέω υπάρχει ελπίδα μπας και γίνει κανένα θαύμα και πάμε κανένα γκολ 2. Έτσι να πάρουμε το 90+ πικ που έχει η EA. 0-2 όπως βλέπετε ξεκινάμε δυνατά. Αντίπαλος αυτός ήταν που είχε καθίστε με εδώ δείτε γκολ που βάζει πριν να μέσα από όλους, ναι. Ναι, αυτός είναι, ναι. Αυτός το παιδί είχε όνομα Liverpool FC και είχε βάλει το σήμα της Arsenal. GG στο φίλο, μπράβο. Respect, μπράβο. 2-2 όπως βλέπετε το Vini που είναι πολύ σπασμένη αυτή η κάρτα του Junior. Μάχαρες εδώ μας κάνει. Μας πετσοκόβει είναι η αλήθεια. Αν και σε αυτό το μάτσο αντίπαλος είχε 3 στα 3 τη βάρα γέμπαινε. Αλλά ευτυχώς για μας ο Μπεν είναι πάντα εκεί για μας και σοφαρίζει σε 3-3. Και σε να μην φτάνει αυτό για τον αντίπαλο. Ο Μπεν πάλι θα κάνει τον τράπο και θα πατήσει με στην περιοχή. Θα τον εκτελέσει για το 3-4. Μπαμπαντέρ επιστρέφει στο παιχνίδι και πετσοκόβει. Αυτή η κάρτα του Μπενιεντέρ για μένα είναι τρομερή. Η 86 δεν είναι τόσο σπασμένη όσο 87, να σου πω την αλήθεια. Και όπως βλέπετε θέλουμε μια νίκη για γκολ 2. Δεν είναι τόσο σπασμένη η αλήθεια. Και έχουμε φτάσει εδώ. Είμαι ήδη γκολ 2 και έχουν μείνει 4 παιχνίδια. Και είμαστε κοντά στο θαύμα να καταφέρουμε να πούμε γκολ 1 για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά στο FIFA, μια ιστορική στιγμή στο κανάλι, αν γίνει βέβαια. Βλέπετε εδώ, 18 νίκες, 4 μάτς σημαίνει. Να δούμε, θα τα καταφέρουμε. Και μας ματσάρει με αυτόν τον αντίπαλο που θα δείτε, που έχει αυτή την ομαδάρα. Δηλαδή δεν παίρνει άλλο upgrade αυτή η ομάδα, είναι τερματισμένη. Τρομερή ομάδα. Ίσως ο Τζόσι Ακίμι θα μπορούσε να φύγει, αλλά και αυτός είναι σπασμένος. Εδώ ο Μπεν θα κάνει παιδάκια στο Σέρχιο Ράμος, όπως πρέπει να κάνουν όλοι οι παίχτες, γιατί ο Ράμος είναι κολόπεδο, συγγνώμη κιόλας. 1-0 εμείς στο 38, εδώ αλλάζουμε την μπάλα έρεμα, Ντόμπελε στον Άλαν. Μπαίνει γέντρι μέσα στην περιοχή, πετσοκόβει την άμυνα του αντιπάλου 2-0. Αν βλέπετε ο αντίπαλος έχει ομαδάρα, αλλά δεν ξέρει να παίζει και τόσο καλά είναι αλήθεια. 3-0 μπαίνει γέντρι και θα το κλείσει άνετα. Ρέτσκιτ όπως βλέπετε. Και όπως θα δείτε σε λίγο, περιμένετε, βλέπετε τα σουτ, δύο σουτ είχε ο αντίπαλος. Έχουμε 19 νίκες. Και όπως θα δείτε να φορτώσει το screen. Έχουμε 19 νίκες και μας μένει ένα μάτς. Και πάμε να παίξουμε το τελευταίο μάτς, το οποίο βλέπετε με τι ομάδα μας έχει ματσάρει. Μπορεί να κρίνει το rank το οποίο θα τερματίσουμε, αν θα καταφέρουμε να τερματίσουμε Gold 1. Για να δούμε θα τα καταφέρουμε. Ξεκινάει το match στο 16. Μπαίνουμε πιο δυνατά εννοείται, γιατί εμείς και εγώ είμαστε τώρα το παιδί δεν ξέρω τι ήθελε να τερματίσει. Μας την κόβει με το Σεμέδα το headliner. Μένει μπάλα στα πόδια μας. Ο Τζίνι θα πάρει το foul, θα μείνει όρθιος. Θα κάνει λάθος εδώ interception ο αντίπαλος και θα ανοίξουμε το score σε ένα πάρα πολύ σημαντικό match στο 19-1-0 εμείς. Βλέπετε ο αντίπαλος εδώ με το Ριμπέρι θα πατήσει την περιοχή. Το έχω βάλει αυτό να δείτε πόσο καλή η άμυνα παίζουμε με προσήλωση. Βλέπετε πάμε πάνω στον παίχτη, δεν περνάει τίποτα. Τα κόβουν όλα και ο Σάρκιο Κιμπεπέ και μπαλά φτάνει στο Ρουφιέρ.
Εδώ πατάμε περιοχή. Ο Μπεν θα μείνει όρθιος, θα εκτελέσει δυστυχώς για μας το δοκάρι. Ο Ντούγκλας δεν μπορεί μετά τον offside. Και έχουμε φτάσει στο 43, που είναι ίσως η μεγαλύτερη φάση που έχει δημιουργηθεί ποτέ σε Wiki League για το Vaktas FC. Όπως βλέπετε, την μπάλα φτάνει στον Μπρούνο. Ο Μπρούνο έχει την μπάλα στα πόδια, το άμα το βάλει τελειώνει το μάτς. Και ναι, ο Μπρούνο το παστελώνει. Ο αντίπαλος, όπως βλέπετε, έχει τεθεί πάψη, το κλείνει. Και για πρώτη φορά στα χρονικά του Vaktas FC και αυτού του καναλιού που έχουμε στο YouTube θα δούμε αυτό το σήμα. Βλέπετε, τα στάτη ήταν ισορροπημένα, ήμασταν καλύτεροι ξεκάθαρα. Εδώ βλέπετε για πρώτη φορά το σήμα της Golden. Για πρώτη φορά καταφέρνω να μπω σε αυτό το rank. Είναι μια δικαίωση, πιστεύω, όλη τη χρονιά. Μου κάνει μεγάλη προσπάθεια σε αυτό το παιχνίδι να το αντέξουμε κυρίως. Και όπως είδατε, τα καταφέραμε και πήγαμε Golden. Βλέπετε, 0 match remaining. Τρομερό επίτευγμα από μένα. Και όπως βλέπετε, για πρώτη φορά είμαστε εδώ στο Golden. Και αυτή την Πέμπτη θα έχουμε αυτά τα rewards. Βλέπετε, 50.000 και 200k και 2 player picks που θα έχουν guarantee 90+. Ελπίζω η να πληρώσει για την προσπάθεια που κάναμε. Και βέβαια και να μην πληρώσει δεν με νοιάζει. Η ουσία είναι ότι τα κατάφερα και μπήκα σε αυτό το rank που δεν είχα πει ποτέ. Γενικά αυτά από μένα. Είδατε ένα τρομερό rank που καταφέραμε και πετύχαμε για πρώτη φορά στο κανάλι. Κάντε ένα like αν σας άρεσε, subscribe για να με υποστηρίξετε και καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα βίντεο. Γεια σας!